Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το session στο πανόραμα επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας. Είμαι η Ευαγγελία Ντέτσικα, είμαι Senior Talent Acquisition and Development Officer στη Eurobank και είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω και φέτος στο πανόραμα επιχειρηματικότητας. Η Eurobank έτσι κι αλλιώς στηρίζει χρόνια το πανόραμα από τις εποχές που το event γινόταν live στο Μέγαρο Μουσικής και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα και από κοντά. Μέχρι τότε όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι που έστω και με αυτή τη μορφή μπορούμε να είμαστε κοντά και να έχετε και εσείς την ευκαιρία από όπου βρίσκεστε να παρακολουθείτε αυτά τα session που ελπίζουμε να σας είναι χρήσιμα για την μετέπειτα πορεία σας. Σήμερα θα σας γνωρίσω την Αυγή Βαλσαμή. Η Αυγή είναι Agile Coach στην Eurobank και μέσα από την ομιλία της θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε κάποια παραπάνω πράγματα για την πορεία της μέχρι σήμερα, καθώς και για το τι κάνει στην καθημερινότητά της ως Agile Coach. Αυγή, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι η Αυγή και είμαι καλά. Θέλω να πιστεύω ότι έχετε το κουράγιο να μας παρακολουθήσετε για τα επόμενα 15 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι όταν μου πρότειναν να μιλήσω στο πανόραμα, προσπαθούσα να σκεφτώ πώς να ξεκινήσω, γιατί είστε εδώ, τι θα θέλατε να ακούσετε. Και σκέφτηκα ότι πολλοί από εμάς, οι περισσότεροι φαντάζομαι, όταν ήμασταν μικροί, σκεφτείτε ας πούμε 10 χρονών, είχαμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μας που θέλαμε να γίνουμε. Εγώ ήθελα να γίνω αστροναύτης. Μεγαλώνοντας τα πράγματα αλλάζουν. Κάποια στιγμή όταν ήμουν στο ηλικιακό γκρουπ που περίπου πιστεύω είσαστε εσείς, δηλαδή κάπου εκεί κοντά στο πανεπιστήμιο, λίγο μετά, πραγματικά δεν είχα ιδέα τι υπάρχει εκεί έξω και τι μπορώ να κάνω. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι μου άρεσε η τεχνολογία. Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στην IBM, είχα από πολύ μικρή υπολογιστή και τότε στη δικιά μου γενιά δεν ήταν τόσο γενικευμένο αυτό. Ήμασταν λίγοι που είχαμε αυτό το προνόμιο. Τα χέρια μου τα είχα συνέχεια στο πληκτρολόγιο και πραγματικά έμαθα κώδικα, σκεφτείτε, μέσα στο δημοτικό, που επίσης δεν ήταν πολύ συχνό για εκείνη την εποχή. Όμως παρόλα αυτά δεν ήξερα τι ακριβώς ήθελα να κάνω. Συνειδητοποίησα παρόλα όμως ότι αυτό είναι okay. Και ο σκοπός μου σήμερα είναι μεν να σας δείξω το κομμάτι που περιστρέφεται γύρω από τη δουλειά μου, αλλά και να σας πω ότι μπορείτε να δοκιμάζετε. Εγώ έκανα πάρα πολλές δοκιμές μέχρι να καταλήξω εδώ που είμαι τώρα. Και για να τις κάνω αυτές, έκανα σπουδές που φρόντιζαν να είναι μέσα στο τομέα, γύρω από το τομέα που με διέφερε. Και διάφορες δουλειές παράλληλα με τις σπουδές μου, ώστε να παίρνω και προϋπηρεσία και να είναι εύκολο μετά να πιάσω δουλειά. Τελικά, έκανα κάποια στιγμή αίτηση στη τράπεζα και με δέχτηκαν. Πέρασα διαγωνισμούς, συνεντεύξεις κτλ. Με δέχτηκαν για να δουλέψω στο IT, στην πληροφορική της τράπεζας. Εδώ θα σας πω το εξής αστείο. Με καλούν στην τελευταία συνέντευξη για να μου πούν ότι με έχουν προσλάβει, ότι θα είμαι στο τομέα των personal accounts του core banking της τράπεζας. Φαινόταν φοβερά ενδιαφέρον. Και ότι θα γράφω κομπόλ. Περιττό να σας πω ότι μου έπεσαν τα σαγόνια. Αυτή τη ξεπερασμένη γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, μια τράπεζα είναι πολύ καλή για το βιογραφικό μας, οπότε σκέφτηκα να τα ακολουθήσω. Και μπαίνοντας, συνειδητοποίησα ότι με περίμενε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Η τράπεζα δεν είναι μόνο τα καταστήματα, δεν είναι μόνο οι παππούδες που στέκονται υπομονετικά στη σειρά, περιμένοντας να ενημερώσουν το βιβλιάριό τους. Φυσικά είναι και αυτό, αλλά είναι και ένας ολόκληρος κόσμος τεχνολογίας. E-banking, web banking, εφαρμογές που συνεργάζονται με εξωτερικά συστήματα της τράπεζας, εφαρμογές μέσα στη τράπεζα που πρέπει να φέρουν στοιχεία στους συναδέλφους μας. Σκεφτείτε ότι το IT μας αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 900 άτομα μαζί με τους συνεργάτες. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα technology hubs της Ελλάδας. Και μέσα σε αυτό είχα τη δυνατότητα να αλλάξω πολλά επαγγέλματα. Απλά να μην αλλάξω εργοδότη. Λέγοντας IT, δεν είναι πάντως μόνο οι developers, και αυτός είναι ο λόγος που δίνεται και αυτή η μεγάλη δυνατότητα. Είναι οι αναλυτές, είναι οι testers, είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα συστήματα. Είναι όλοι αυτοί που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τις εφαρμογές, τις οποίες στη Eurobank, παρεπιπτόντως, να σας πω ότι είναι κυρίως in-house. Οπότε έχετε πολλές δυνατότητες. Υπάρχουν ολόκληρες ομάδες ατόμων που υποστηρίζουν τις εφαρμογές. Και φαντάζομαι ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας πω και τι εννοούμε με το Agile, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσείς ξέρετε, κάποιοι ίσως να μην έχετε ακούσει και πολλά. Πρακτικά, αν ήθελα να δώσω ένα γρήγορο ρεζουμέ της έννοιας, θα έλεγα ότι είναι ένας τρόπος συνεργασίας. Τίποτα παραπάνω. Η λογική είναι η εξής. Σκεφτείτε παραδοσιακά στον χώρο του software development. Ένας πελάτης κατέγραφε τις ανάγκες του, σκεφτόταν το προϊόν που θα τον κάλυπτε, πρόσθεται σε αυτή τη φαντασία 5, 50, 500 features και προσπαθούσε στην ουσία να καταγράψει
όλα αυτά τα wow πράγματα που θα ήθελα να έχει η εφαρμογή για να κάνει τη δουλειά του. Όλα αυτά τα περιέγραφε σε έναν ή περισσότερους ειδικούς και περίμενε υπομονετικά το τελικό αποτέλεσμα. Και ποιο ήταν αυτό? Η μετάφραση αυτής της περιγραφής δεν ήταν πάντα η επιθυμητή. Γιατί όταν περιγράφω κάτι σε κάποιον άλλον, δεν σημαίνει ότι και ο άλλος καταλαβαίνει ακριβώς αυτό που περιγράφω. Και επιπλέον, πολλές φορές, μέχρι να παραχθεί το προϊόν, ειδικά αν ήταν κάποιο μεγάλο software product, περνούσε τόσο πολύ καιρό που πια δεν ήταν relevant με την αγορά. Στον agile κόσμο, για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, κάνουμε το εξής. Για το πρώτο, τη μετάφραση της περιγραφής που λέγαμε, δουλεύουμε μαζί σε μικρές ομάδες. Και όταν λέω μαζί, εννοώ οι άνθρωποι που ξέρουν το τι και οι άνθρωποι που ξέρουν το πώς. Οι άνθρωποι που μπορούν να περιγράψουν την εφαρμογή και οι άνθρωποι που μπορούν να την φτιάξουν. Και ταυτόχρονα, σπάμε το προϊόν σε μικρά κομμάτια, ώστε να δίνουμε πολύ συχνά αξία. Αξία στον πελάτη μας. Το πρακτικό της όλης υπόθεσης, σκεφτείτε το αν κάποιος ήθελε να φτιάξει ένα website. Ένα website, ας πούμε, που να πουλάει προϊόντα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, αντί να φτιάξουμε το πλήρες website με όλα τα features, ξεκινούσαμε φτιάχνοντας ένα website το οποίο, για παράδειγμα, θα έφερνε μόνο τα προϊόντα. Μετά θα μπορούσε σε ένα επόμενο βηματάκι ο πελάτης να κάνει login, να έχει μια wishlist και κάποια στιγμή να γίνει το Amazon της Ελλάδας. Να σας πω και κάτι ενδιαφέρον εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι θα έχετε κάποιο mobile app για να επικοινωνείτε με την τράπεζα που συνεργάζεστε. Εγώ έχω της Eurobank, ξέρω είναι πολύ περίεργο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι στημένο αποκλειστικά από agile ομάδες. Πώς έγινε αυτό? Στην ουσία, σαν ταξίδι ξεκίνησε αρκετά χρόνια πιο πριν, γύρω στο 2016. Ο λόγος που ξεκίνησε ήταν ότι δεν ξέραμε τι θέλουμε. Βασικά ξέραμε. Θέλουμε να έχουμε το πιο μοντέρνο mobile app με τις περισσότερες δυνατότητες, να έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να έχει ένα e-banking και επιπλέον να έχει πολύ ωραίο UX, να είναι κάτι που ο πελάτης θα μπαίνει μέσα με πολύ ευχαρίστηση και θα βρίσκει αμέσως αυτό που θέλει. Αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορούσε να τα περιγράψει ένα developer και να φτιάξει την εφαρμογή. Οπότε δεν μπορούσαμε να βάλουμε και πλάνο. Δοκιμάσαμε λοιπόν την agile λογική με 2-3 ομάδες στην αρχή και μετά αυτό δούλεψε και μεγάλωσε. Και σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε περίπου 30 ομάδες και πάνω από 300 άτομα. Είναι το μεγαλύτερο agile footprint που μπορείτε να βρείτε στην ελληνική αγορά σε τράπεζα. Τώρα, ποια είναι η θέση μου και πώς έφτασα εδώ? Αυτό θα σας πω. Στην ουσία ξεκίνησα σαν μέλος σε μία από αυτές τις agile ομάδες. Επειδή ήμουν specialist στο integration, με είχαν βάλει σε μία από αυτές τις ομάδες ώστε να μπορέσω να βοηθήσω να διασυνδέσουμε πολλά συστήματα σε ένα και μοναδικό τελικό UI που θα έδινε πληροφορίες σε συναδέλφους μας. Μετά από κάποια χρόνια, εμπλοκή σε αρκετές ομάδες, ανέλαβα το ρόλο του agile coach. Και τι κάνω? Υποστηρίζω τον κόσμο. Υποστηρίζω τους ανθρώπους που είναι στις agile ομάδες, τους ανθρώπους που συνεργάζονται με τις agile ομάδες και όλους τους stakeholders για τις agile ομάδες, δηλαδή όλους αυτούς που περιμένουν κάτι από αυτές. Στην ουσία αισθάνομαι ότι βοηθάω στο μετασχηματισμό της τράπεζας σε έναν πιο μοντέρνο, πιο δυναμικό χώρο εργασίας, ο οποίος δεν δίνει αξία παρά μόνο στη πραγματική αξία που παράγεται. Και επιπλέον βοηθάει τους ανθρώπους να εξελίσσονται και να είναι χαρούμενοι με αυτό που κάνουν. Εγώ αισθάνομαι ότι λύνω προβλήματα. Αισθάνομαι ότι βοηθάω στο κάθε εβδομάδα να βγαίνει κάτι στην παραγωγή που θα βοηθήσει είτε τους πελάτες της τράπεζας, είτε τους συναδέλφους που δουλεύουν για τους πελάτες της τράπεζας. Και γενικότερα προσπαθώ να βοηθάω να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι ότι οι αλλαγές είναι φυσιολογικές και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Και ότι για να μπορέσεις να δώσεις μια καλή αξία, χρειάζεται απλά να έχεις όρεξη για καλή συνεργασία. Άρα, τι είναι agile? Στην ουσία, είναι ένας τρόπος δουλειάς, ευέλικτος, που συνδέεται με lean, με DevOps, ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες με οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις. Όσοι εμπλεκόμαστε σε αυτή τη λογική απλά, έχουμε ένα κοινό. Θέλουμε να δούμε με τα μάτια του πελάτη και να τον πλησιάσουμε. Γιατί άλλωστε, θα έχετε προσέξει, φαντάζομαι κι εσείς, ότι οι τράπεζες δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Εδώ πλέον μπορούμε να ανοίξουμε λογαριασμό από το e-banking. Δεν μπορούσαμε στο παρελθόν. Και η πληροφορική μιας τράπεζας, όσο βαριά και λέξεις και αν ακούγεται, στην ουσία είναι ένας από τους πιο δυναμικούς χώρους ανάπτυξης λογισμικού. Σκεφτείτε την σαν ένα software house, απλά με πολύ συγκεκριμένο ενδιαφέρον. Όλα αυτά, βέβαια, μπορεί να ακούγονται πολύ ωραία, πολύ μεγανόλογα, πολύ ευχάριστα,
πρέπει να ομολογήσω ότι φέρνουν μαζί τους του κόσμου τις δυσκολίες, δεν θα σας πω ψέματα. Νέα challenges κάθε μέρα, προβλήματα που προσπαθούμε να λύσουμε και τα λύνουμε τελικά. Δεν θα αναφερθώ στο σύνολο αυτών. Να σας πω ένα μόνο που είμαι σίγουρη ότι έχει επηρεάσει όλους σας. Πριν 2 χρόνια, θυμάστε, έσκασε ο COVID και ξαφνικά βρεθήκαμε μια Παρασκευή να μας λένε «Παιδιά, μαζέψτε τα και φύγετε σπίτι σας, τη Δευτέρα θα μπούμε από τους υπολογιστές». Και ευτυχώς εμείς στη μηχανογράφηση, επειδή τα συστήματα τρέχουν 24/7 και πρέπει να είναι πάντα κάποιος διαθέσιμος σε περίπτωση προβλήματος, είχαμε δυνατότητα να συνδεθούμε. Οι business άνθρωποι δεν το βρήκαν τόσο εύκολα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια μεγάλη πτώση στην παραγωγικότητα, γιατί αν, όπως θα καταλάβατε, στις agile ομάδες οι άνθρωποι δούλευαν μαζί. Ο ένας ήταν εδώ και έλεγε: «Κοίτα, αυτό εδώ πρέπει να τα αλλάξουμε, να το πάμε εκεί και να δείχνει αυτό», και ο άλλος το φτιάχνει. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο αυτό μας φάνηκε. Παρ' όλα αυτά το λύσαμε. Μετά από μια περίοδο που είχαμε πτώσει στην παραγωγικότητά μας και στην ευχαρίστησή μας, γιατί όλο αυτό το πράγμα μας πίεζε και ψυχολογικά, καταφέραμε να το πάμε όχι απλά να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά να ανεβούμε ακόμα παραπάνω, να μπορούμε να παράγουμε ακόμα καλύτερα και με πιο εύκολο τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δουλεύω στην τράπεζα. Αλλά είμαι και στο σπίτι μου. Βλέπετε τα ωραία αυτοκόλλητα που έχουν κολλήσει τα παιδιά μου στην πόρτα, έτσι. Δεν μπορώ να τα αποφύγω αυτό, δυστυχώς. Ελπίζω να μην εμφανιστούν κιόλας κάποια στιγμή και μας διακόψουν. Δεν είναι εύκολο να κάνεις αλλαγές σε έναν μεγάλο οργανισμό. Καθόλου εύκολο. Αλλά σκεφτείτε πόσο ενδιαφέρον είναι να αλλάζεις ένα τέρας. Και με το τέρας, για να μην παρεξηγηθώ, αναφέρομαι στα 6.500 περίπου άτομα που είμαστε, 400 εφαρμογές, αν δεν κάνω λάθος, και πρέπει να είμαστε κοντά στα 500 έργα το χρόνο. Να πω εδώ βέβαια ότι το Agile διευρύνεται πολύ πιο έξω από το καλούπι της πληροφορικής. Είναι ένα γενικότερο mindset, ένας τρόπος δουλειάς, η όρεξη να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε όλοι μαζί, έχοντας ένα κοινό στόχο με βάση τις δυνατότητές μας και όχι οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Ο καθένας σε μια agile ομάδα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να καταφέρει να πετύχει αυτό που είχε υποσχεθεί η agile ομάδα ότι θα φτιάξει. Θα έλεγα ότι είναι λίγο δημοκρατικός τρόπος δουλειάς, επιτρέψτε μου τον όρο. Είναι βασισμένο στο να δουλεύουμε όλοι μαζί και να μαθαίνουμε κάθε μέρα κάτι καινούριο. Και για εμένα δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ να περνάμε και καλά. Θα μου πείτε, εγώ περνάω καλά όταν βγαίνω έξω ή όταν πηγαίνω ταξίδια, και το καταλαβαίνω κι εγώ, παρόλο που με τα παιδιά δεν το κάνω πολύ συχνά πια. Αλλά φροντίστε να βρίσκετε χαρά σε όλα τα πράγματα με τα οποία καταπιάνεστε. Είναι σημαντικό και για την ψυχική σας υγεία, αλλά και για το αποτέλεσμα της δουλειάς σας. Γιατί όταν σηκώνεστε το πρωί, αν λέτε «Φτου, χτύπησε το ξυπνητήρι», δεν θα πάει καλά η μέρα. Αν λέτε «Είμαι περίεργη πώς θα λύσουμε τον bug που βρήκαμε χτες όμως», ή «Για να δούμε τι ανέκδοτο που θα ξεκινήσει σήμερα τη μέρα μας με τον Μίτσο». Disclaimer, ο συνάδελφός μου δεν λέγεται Μίτσος, αλλά πραγματικά κάθε μέρα μας λέει ένα ανέκδοτο. Και ακόμα και όταν είναι κρύο, μας φτιάχνει τη μέρα και ξεκινάμε έτσι ευχάριστα. Σκεπτόμενοι λοιπόν όλα αυτά, αν ως coach προτείνω να πάρετε κάτι μαζί σας σήμερα, δεν είναι το πιο συνόρισμο στις θέσεις μου. Ένας agile coach, okay, αυτό μπορείτε να το googlάρετε και είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες, γιατί στην αγορά η κάθε εταιρεία είναι οργανική θέση, οπότε η κάθε εταιρεία δίνει και τη δική της μετάφραση ή το δικό της ορισμό, με κάποιες βασικές αρχές φυσικά. Αλλά πρέπει επίσης να θυμάστε ότι κάποιες θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα, ακόμα και κάποιες που είναι trendy, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν και σε λίγα χρόνια. Άρα μην κοιτάτε μακριά. Σας προτείνω να αναγνωρίσετε ότι χρειάζεται να αλλάζετε. Χρειάζεται να εκπαιδεύεστε. Είναι φοβερά σημαντικό για να κάνετε αυτό που θέλετε. Και να, θα ακουστεί κλισέ, αλλά να μην φοβάστε τις αποτυχίες, γιατί μπορείτε να μάθετε πάρα πολλά από αυτές. Να είσαστε έτοιμοι να μην έχετε πλάνο. Όπως ακριβώς το agile. Να δουλεύετε με βάση το τι μπορείτε γρήγορα να κάνετε. Και εκεί που βρίσκεται κάτι δύσκολο, εσείς να σηκώνετε το χέρι ψηλά και να το προσπαθείτε. Αυτό θα σας δώσει τα περισσότερα πλεονεκτήματα. Αυτά από μένα. Αν έχετε κάποια ερώτηση, θα χαρώ πολύ να σας την απαντήσω. Έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις, Αυγή. Και ο πρώτος συμμετέχοντας ρωτάει τι είναι αυτό που σε έκανε να απομακρυνθείς από τον κώδικα και να ακολουθήσεις ένα πιο μη τεχνικό μονοπάτι. Ωραία ερώτηση, ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι η αλήθεια είναι ότι ο κώδικας είναι η αγάπη μου. Δεν απομακρύνθηκα ποτέ τελείως. Απλά το κάνω πιο πολύ σαν χόμπι τώρα. Ή όταν βλέπω προβλήματα στις ομάδες που τυχαίνει να είμαι, δεν μπορώ να κρατηθώ. Παρόλο που είμαι agile coach, θα πάω και θα τους πω όταν ξέρω κάτι πώς θα μπορούσε να λυθεί. Ήταν όμως και μία, ας πούμε,
στρατηγική επιλογή. Δηλαδή, κώδικα είδα για πολλά χρόνια και μου άρεσε πάρα πολύ. Πόσους αλγόριθμους θα γράψεις όμως μέχρι κάποιο σημείο να πεις ότι έχω καλύψει την ανάγκη μου να δω ότι είμαι φοβερό σε αυτό και θέλω να δω και κάτι άλλο. Εγώ σε αυτή τη φάση αποφάσισα να αφήσω λίγο το τεχνικό σε πιο χομπίστικη κατάσταση και να δοκιμάσω και τις δυνάμεις μου σε κάτι που μου φαίνεται πιο μεγάλο, βλέπεις τα πράγματα από πιο ψηλά, βλέπεις τη μεγαλύτερη εικόνα και να το ακολουθήσω. Και όσο λοιπόν είμαστε έτσι συζητώντας για τον κώδικα, μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το ποιες είναι οι πιο χρήσιμες γλώσσες προγραμματισμού για έναν υποψήφιο. Αυτό είναι πολύ σχετικό. Όπως σας είπα, όταν ξεκίνησα, κομπόλα έγραφα. Και είμαι σίγουρη ότι στο Πανεπιστήμιο δεν κάνουν κομπόλα αυτή την εποχή. Εγώ το είχα πάρει σαν ένα μάθημα επιλογής από περιέργεια να δω τι είναι. Ουσιαστικά υπάρχουν πολλές διαφορετικές ανάγκες. Τα πάντα εξαρτώνται από το timing, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Μπορεί σήμερα να χρειαζόμαστε κάτι και αύριο να χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Και από το δικό σας ενδιαφέρον κυρίως. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από κάτι άλλο. Δείτε τι σας αρέσει πιο πολύ, γιατί σε αυτό θα μπορείτε να είσαστε και πιο καλοί. Και είμαι σίγουρη ότι με την ανάπτυξη που υπάρχει στη τεχνολογία αυτή την εποχή, ό,τι και να επιλέξετε, θα μπορείτε να βρείτε εταιρείες τις οποίες θα έχουν την ανάγκη σας. Αρκεί να έχετε όρεξη και να εκπαιδεύετε τον εαυτό σας συνέχεια, γιατί αυτό είναι πράγματι πολύ σημαντικό. Ωραία. Μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το εάν έχουμε junior θέσεις για agile coach, product owner, scrum master, PM κτλ. Και επίσης, εάν οι γνωστές πιστοποιήσεις όπως το PMI, το PMP είναι 100% must. Λοιπόν, προσωπική άποψη. Οι πιστοποιήσεις είναι χρήσιμες, δεν είναι ο τρόπος να πετύχετε ό,τι θέλετε. Σας δίνουν παρόλα αυτά πιο πολύ το ταξίδι προς την πιστοποίηση, σας δίνει γνώσεις οι οποίες θα σας φανούν πολύ χρήσιμες στο κομμάτι της πιστοποίησης. Στο κομμάτι των θέσεων, να πω ότι το junior και το agile coach δεν ταιριάζει πολύ μαζί. Για να μπορέσει κάποιος να φτάσει σε αυτό το σημείο, πρέπει να περάσει και να έχει μια πολύ γενική εικόνα πριν καταλήξει σε αυτό, γιατί είναι πρακτικό το θέμα. Πρέπει να έχει δει προβλήματα για να μπορεί να τα λύσει. Έτσι, δεν είναι για κάποιον άλλο λόγο, δεν είναι θέμα κάποιας ειδικής γνώσης, ας πούμε, είναι θέμα εμπειρίας. Junior θέσεις, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν στην τράπεζα αυτή τη στιγμή απαιτήσεις. Ίσως, Ευαγγελία, να έχεις να μας πεις και κάτι πιο συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα την όρεξή σας και το ενδιαφέρον σας, μπορούμε να δούμε τι θα μπορούσε να ταιριάζει στη δικιά σας περίπτωση. Φυσικά, και μιλώντας για τις θέσεις, υπάρχουν πολλές θέσεις που τρέχουν κατά διαστήματα. Ήδη αυτό το καιρό έχουμε αναρτήσει στο career site μας θέσεις εργασίας, οπότε θα σας πρότεινα, αν σας ενδιαφέρει, να κοιτάξετε εκεί, careers.eurobank.gr, και φυσικά μπορείτε να βρείτε παραπάνω πληροφορίες και στο virtual booth μας εδώ στο Πανόραμα και να μας μιλήσετε και σε μένα και στους υπόλοιπους συναδέλφους για να απαντήσουμε ό,τι ερωτήσεις σε σχέση με θέσεις και στοιχεία που είναι λίγο πιο γενικά. Έχουμε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Βασικά, έχουμε αρκετές ερωτήσεις, Αυγή. Ωραία, όσο προλαβαίνουμε. Μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το εάν θεωρούμε χρήσιμα courses μέσω LinkedIn Learning ή Coursera για την ενίσχυση των hard skills και αν τα λαμβάνουμε υπόψη ως εταιρεία. Ξαναλέω, είναι σχετικό. Ανάλογα τη θέση, ανάλογα τη περίπτωση, ή αν θα θέλατε να σας συμβουλέψω με την προσωπική μου άποψη στο LinkedIn, στο Coursera, στο Plural Sites, σε όλα αυτά, μπορείς να πάρεις πολύ χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες πραγματικά όταν κάποιος θα ψάχνει, ας πούμε, για έναν άνθρωπο που ξέρει κάποιο συγκεκριμένο skill, το skill θα ελέγξει, όχι το από πού το αποκτήσατε. Ταυτόχρονα, στα συγκεκριμένα site, νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε και πολλά soft skills, τα οποία, να πω την αλήθεια, ενώ τα hard skills είναι πολύ εύκολο να τα βρείτε από κάποιο πανεπιστήμιο ακολουθώντας το τομέα που σας ενδιαφέρει, τα soft skills είναι πολύ πιο δύσκολα να συγκεντρωθούν, αλλά υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα μαθήματα στο LinkedIn και στα υπόλοιπα, και το λέω με τη σιγουριά του ότι έχω παρακολουθήσει αρκετά από αυτά τα τελευταία χρόνια. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα, αν έχετε την ευκαιρία, να την χρησιμοποιήσετε. Ωραία, έρχονται και άλλες ερωτήσεις. Κάποιος μας ρωτάει αν λειτουργεί και υβριδικό μοντέλο εργασίας στη Eurobank. Αυτό νομίζω ότι μπορώ και εγώ να το απαντήσω. Ευαγγελία, δικό σου. Ναι, λειτουργούμε. Το κάναμε και λίγο πριν τον COVID, η αλήθεια είναι, αλλά μετά τον COVID το κάναμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε υβριδικά. Οπότε η απάντηση είναι ναι.
Μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το Agile. Πόσο κοντά είναι στις γλώσσες προγραμματισμού? Το Agile δεν είναι κοντά στις γλώσσες προγραμματισμού. Το Agile είναι ένας τρόπος δουλειάς. Δεν έχει σχέση ούτε με συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού, ούτε καν απαραίτητα με το IT. Ναι, ξεκίνησε από το IT, για τον λόγο που ανέφερα και στη συζήτηση νωρίτερα, αλλά είναι κάτι το οποίο εκτείνεται οπουδήποτε. Η λογική του είναι, δουλεύουν πολλοί άνθρωποι μαζί, φροντίζοντας να έχουν όλες τις γνώσεις, είτε software development και άρα γνώσεων προγραμματισμού, γλωσσών προγραμματισμού, με συγχωρείτε, είτε business, είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να απαιτείται, προκειμένου να μπορούν να ολοκληρώσουν ένα προϊόν. Και με την έννοια προϊόν μπορεί να εννοώ μια εφαρμογή, ας πούμε, π.χ. που χρησιμοποιεί η τράπεζα για να κάνει διερεύνηση στα κίνητα ενός πελάτη, έως τον τρόπο με τον οποίο το audit, που συμπτωματικά μια ομάδα της τράπεζας το audit, λειτουργεί agile, προκειμένου να ελέγξει τις άλλες ομάδες, που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με κώδικα. Οπότε δεν είναι κοντινά πράγματα, είναι το ένα αναφέρεται σε χρόνο, σε τρόπο δουλειάς και το άλλο σε γνώσεις για να κάνεις τη δουλειά σου. Μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το, εκτός από πληροφορική, ποιες άλλες σπουδές χρειάζονται, υποθέτω, για τον ρόλο του Agile Coach, και συμπληρώνει με το εάν οι γλώσσες R και Python είναι OK, αν είναι χρήσιμο. Η Python ειδικά κυκλοφορεί πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, εξαρτάται από το εσείς τι θέλετε να κάνετε. Χρήσιμες είναι όλες, γιατί χρησιμοποιούνται δεξιά-αριστερά. Από παλιότερες γλώσσες μέχρι πολύ πιο πρόσφατες, ανάλογα με το τομέα στον οποίο εμπλακείτε. Τώρα, για το θέμα των σπουδών για Agile Coach, να σας πω ότι η γνώμη μου είναι ότι δεν χρειάζεται καν να είναι απαραίτητα τεχνικό το background. Χρειάζεται να έχετε μια πολύ καλή ιδέα γενικά του χώρου στον οποίο είσαστε coach. Χρειάζεται να έχετε μια εμπειρία, να έχετε δουλέψει σε agile ομάδες. Χρειάζεται να έχετε δει τα πρακτικά προβλήματα, τις πιθανές λύσεις, να έχετε μια αγάπη στο να μιλάτε στον κόσμο, γιατί μιλάμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Αυτά δεν είναι. Από εκεί και πέρα το εκπαιδευτικό background είναι ανάλογα με το τι αρέσει σε εσάς. Δεν είναι απαραίτητα να είναι τεχνικό. Ωραία. Κάποιος άλλος μας ρωτάει για το αν υπάρχουν θέσεις IT στα καταστήματα της Eurobank εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η πληροφορική είναι μαζεμένη στην Αθήνα. Οπότε όλες οι θέσεις που έχουν σχέση με πληροφορική δεν είναι διαμοιρασμένες σε διάφορα καταστήματα. Τα καταστήματα συνδέονται στα συστήματα που φτιάχνουμε εμείς. Οπότε από άποψη τόπου είναι καθαρά Αθήνα, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια άλλη πιθανή εξέλιξη για το άμεσο μέλλον. Ευαγγελία, αν έχεις ακούσει κάτι, μου το λες και εμένα. Όχι, προς το παρόν. Φοροταξικά θα είμαστε Αθήνα, αλλά μελλοντικά μπορεί να εξετάσουμε άλλους τρόπους συνεργασίας ενδεχομένως. Μια άλλη ερώτηση. Ίσως προλαβαίνουμε άλλη μία. Νομίζω θα προλαβαίνουμε άλλη μία, ναι. Αν χρησιμοποιούμε ρομποτική. Ναι, έχουμε στήσει ένα σύστημα συνδυαστικά με εξωτερικό σύστημα που αγοράσαμε και εσωτερικές υλοποιήσεις. Για την ακρίβεια, έχουμε το Robotic Center of Excellence που ασχολείται με το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει ήδη βρει εφαρμογές σε πάρα πολλά σημεία της τράπεζας. Από τον έλεγχο, να σας πω απλά έτσι πράγματα, από τον έλεγχο του τηρεσία για έναν πελάτη μέχρι το πέρασμα κάποιων αιτήσεων που γινόντουσαν με το χέρι και τώρα αντί να γίνεται με το χέρι, οι πληροφορίες αυτές τις κάνει ένα ρομποτάκι. Γενικά είναι ένα κομμάτι το οποίο αναπτύσσεται πολύ τα τελευταία χρόνια μέσα στη Eurobank και έχει και πολύ ενδιαφέρον. Yeah. Τώρα έρχονται και κάποιες άλλες ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε να τις απαντήσουμε όλες, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Όμως θα ήθελα να πω πως αν υπάρχουν ερωτήσεις είτε για την Αυγή είτε για εμένα, μπορείτε να μας πείτε στο LinkedIn. Μπορείτε να μας στείλετε στο booth μας στο Πανόραμα. Θα χαρούμε πολύ να τις απαντήσουμε. Και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση του session. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.